Καλησπέρα σας, κύριε Ριγάκη. Καλησπέρα, κύριε Μεταξά. Λοιπόν, θέλω την άποψή σας για τις εξελίξεις που αφορούν στην λειτουργία των σχολείων και αυτούς τους περίφημους κανόνες που θα μπουν ως προς την λειτουργία, το πώς θα κάθονται οι μαθητές και πώς θα είναι οι τάξεις. Κύριε Μεταξά, κοιτάξτε να δείτε την τάξη, αυτά που έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα που ακούγονται, γιατί σήμερα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Δεν συνάδουμε την πραγματικότητα. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά τα πράγματα και θεωρούμε ότι στην πράξη θα αποτύχουν. Ελπίζουμε με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Λοιπόν, Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, κύριε Ριγάκη? Κύριε Μεταξά, καταρχήν δεν βλέπουμε το λόγο αυτή τη στιγμή να συζητάμε για να ανοίξουν τα δημοτικά 1η Ιούνιου που είπαν. Πραγματικά δεν βλέπουμε κανένα λόγο και περιμένουμε πραγματικά, αν συμβεί αυτό, να μας εξηγήσουν με μια σχετική επιχειρηματολογία το γιατί πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Καλά, δεν βλέπουμε το λόγο που για πρέπει τα να δημοτικά γίνει τα γυμνάσια. Υπάρχουν αστερίσκοι. Δύο φορές χρησιμοποιήθηκε ο όρος ενδέχεται. Να πάμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια λοιπόν. Τα γυμνάσια γιατί ανοίγουν, κύριε Μεταξά? Η πρώτη δευτεροβάθμια γιατί ανοίγει? Ποια η λογική όταν ακούμε ότι παντού μιλάνε για 4 και 5 τετραγωνικά ανά άτομο σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλο τον υπόλοιπο τομέα της καθημερινότητάς μας που θα ανοίξουν μαγαζιά σταδιακά και μιλάνε για 5 τετραγωνικά ανά άτομο στο σχολείο, μέσα πού θα βρεθεί αυτό το 5 και το 4 και το 5 τετραγωνικά ανά άτομο? Τάξεις μεγαλύτερες των 36 τετραγωνικών δεν υπάρχουν, είναι μέγιστες αυτές. Που σημαίνει με τις λογικές που οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή μιλάνε, έτσι, μιλάμε για 5 και 6 άτομα μέσα σε μια τάξη. Αυτό το πράγμα θεωρείτε ότι είναι εφικτό? Το θεωρεί κανείς εφικτό? Να το θέσουμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός των μαθητών σε μια τάξη? Γνωρίζω στο δημοτικό είναι 25-26. Υπάρχει αντίστοιχος κανόνας? Τα παιδιά είναι 27, είναι το μέγιστο στο γυμνάσιο Λίγια. Υπάρχουν λοιπόν τάξεις που έχουν 25-26-27 παιδιά. Βέβαια. Μπορεί να γίνει η κατανομή των θρανίων έτσι ώστε σε κάθε θρανίο να είναι ένας μαθητής και να υπάρχουν και αποστάσεις? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ερώτηση. Δεν έχει λογική, σας λέω όλο αυτό. Εμείς είχαμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζουμε ότι ήταν επιπλέον εφικτή. Τα σχολεία να ανοίξουν για την τρίτη ηλικίου, να προετοιμαστούν τα παιδιά και μέχρι τέλος του Ιούνιου να πάμε σε πανελλήνιες. Αυτό επιτάσσει η λογική όλων αυτών που ζούμε μέχρι σήμερα. Εκτός κι αν αυτό που ζούμε ένα δίμηνο τώρα και αυτά που ακούμε ήταν όλα λόγια του αέρα, έτσι, και μια συνωμοσία η οποία δεν ξέρουμε από πού προήλθε, πώς προήλθε και πώς θα συνεχιστεί. Δεν έχει λογική όλο αυτό που ακούμε σήμερα. Ερώτηση. Έτσι, ένα μοντέλο. Τρίτη ηλικίου, πάμε σε πανελλήνιες μέχρι τέλος Ιούνιου, ομαλά, σταδιακά και από Σεπτέμβρη οι υπόλοιποι. Τι θα γίνει, θα έχουμε και εξετάσεις δηλαδή, στα γυμνάσια αυτή τη στιγμή? Δείτε τι έγινε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Τα παιδιά πέρασαν τις τάξεις χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτα. Έλειξε το σχολικό έτος. Εδώ γιατί συμβαίνει αυτό? Τι ακριβώς γίνεται? Ένα μοντέλο με την λειτουργία των σχολείων σε πρωινή και απογευματινή βάρδια, ούτως ώστε να υπάρχουν οι διαθέσιμες τάξεις και να υπάρχει και αντίστοιχη καλύτερη κατανομή, θα μπορούσε να λειτουργήσει, κύριε Ριγάκη? Κύριε Μεταξά, πώς ακριβώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, μια τάξη των 26-27 παιδιών θα μοιραστεί σε πρωινή και απογευματινή βάρδια μισή-μισή? Όχι, θα μπορούσε να μοιραστεί σε δύο τάξεις. Και πώς θα γίνει το μάθημα, πώς θα γίνει? Ξέρετε την ιδιαιτερότητα, υπάρχουν ειδικότητες συγκεκριμένες. Έτσι, κάθε ειδικότητα σε μια τάξη έχει την τάξη και κάνει μάθημα. Πώς θα γίνει αυτή την τάξη να μοιραστεί ο καθηγητής, δηλαδή ακριβώς το απόγευμα? Και γιατί όλη αυτή η πρεμούρα να γίνει όλο αυτό? Η ύλη μέχρι που το Μάη σχεδόν στο 90% της, στα περισσότερα, να μην σου πω και 100% σε πολλές περιπτώσεις, έχει καλυφθεί. Τι ακριβώς γίνει? Τηλεκπαίδευση λειτουργεί κανονικότατα. Για ποιο λόγο λοιπόν να πάμε με τους όποιους κινδύνους αυτή τη στιγμή μπορεί να παρουσιαστούν στην πορεία, όπως μας λένε τουλάχιστον, έτσι, σε άνοιγμα καθολικό της δευτεροβάθμιας γυμνασίου ηλικίων? Για ποιο λόγο? Εμείς δεν βρίσκουμε κανένα λόγο αυτή τη στιγμή. Ο μέσος όρος ηλικίας των συναδέλφων είναι πάνω από 52-53 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ξέρετε πώς είναι το υποκείμενο σήμερα στις ευπαθείς ομάδες? Οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να πάνε σε άδειες. Τι θα γίνει εκεί δηλαδή? Γιατί δεν λογαριάζουμε και αυτό, ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι αναγκαστικά θα πρέπει να μείνουν σπίτι και θα μπουν στη διαδικασία της μαζικοποίησης μέσα στη σχολική τάξη, έτσι, με σοβαρά προβλήματα υγείας, όλο το φτωφόβο που έχει καλλιεργεί αυτόν τον καιρό. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Αν αυτή τη στιγμή ένα 23% του εκπαιδευτικού δυναμικού, που είναι δεδομένο ότι θα απουσιάσει, έτσι, και νόμιμα και δικαιολογημένα φυσικά θα απουσιάσουν οι άνθρωποι, πώς θα λειτουργήσουν οι υπόλοιποι και με τα δεδομένα που ακούμε μέχρι σήμερα? Δεν ξέρουμε. Γιατί μεταξύ είναι ένα διέξοδο κατ' εμάς,
Έτσι νομίζω ο πλέον λογικός άνθρωπος το καταλαβαίνει. Ελπίζουμε σήμερα να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, να ακούσουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κύριε Ριγάκη, ευχαριστώ. Στις 6 οι ανακοινώσεις για τις διευκρινήσεις αυτές που χρειάζονται πολλές για τη λειτουργία των σχολείων από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέο. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.